...τους φόρους, τι θα κόψετε σε όλα αυτά που είπα. Στην υγεία περισσότερα, στην παιδεία. Φαντάζομαι όχι στην ασφάλεια, δεν είναι στο χαρακτήρα σας, ούτε στο στρατό. Αλλά κάπου πρέπει να κόψετε. Μπορούμε να κάνουμε μια αντιπαράθεση γι' αυτό. Έχουμε εμείς κοστολογήσει τα μέτα του 2019. Είναι πάνω από ένα δις, αλλά κερδίζουμε και 200 εκατομμύρια από τις δόσεις. Και τα νούμερα... Είναι συντηρητικά. Δηλαδή, περιμένουμε ότι έχουμε και μια καβάντζα. Αν δεν πάει κάτι καλά. Λοιπόν, καλησπέρα σας κυρίε και κύριοι. Είμαστε εδώ στην εκπομπή Open Mind. Και απέναντί μου έχω τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Ευκλήδη Τσακαλώτο. Καλησπέρα σα. Καλά μου που είμαι εδώ. Κύριε Τσακαλώτο, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Open Mind και θα ήθελα να ξεκινήσουμε πιο χαλαρά, αλλά η επικαιρότητα δεν μας αφήνει. Θα ήθελα να ξεκινούσαμε έτσι λίγο πιο πολιτικά, λίγο πιο φιλοσοφικά, να μου αναλύσετε αυτό που είπατε, τη ρίση του Πάμπλο Γκαρσία και λοιπά, μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, αλλά δεν θα πάμε εκεί. Θα πάμε κατευθείαν στις εξελίξεις που έχουμε και την δήλωση που έκανε σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο κ. Αλέξης Λοιπόν, Έκθεση της Κομισιόν, κύριε Τσακαλώτο, η οποία το λίγο πολύ χτυπάει μεγάλες καμπάνες για το ότι τα μέτρα αυτά ελάφρυνσης που εσείς πήρατε πριν από τις ευρωεκλογέ, οι παροχές, όπως λέει, οι προεκλογικές, η αντιπολίτευση, δεν συνάδουν καθόλου με τους δημοσιονομικούς στόχους ότι βάζεται σε κίνδυνο το στόχο για το πρωτογενέ πλεόνασμα και τα κοστολογούν και πολύ περισσότερο από ό,τι εσεί. 1,9 δι, αν δεν κάνω λάθο, λέει αυτή η έκθεση τη Κομισιόν. 1,100 είπατε εσεί. Ε, θέλω να μου πείτε, εάν αυτά τα καμπανάκια που χτυπάνε και που ο Πρωθυπουργό είπε ότι υπάρχει μέχρι και ανοιχτό κίνδυνο να γυρίσουμε πίσω στα μνημόνια. Είναι πολιτικά καμπανάκια, γιατί η δήλωση του Πρωθυπουργού λέει ακριβώς ότι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών άνοιξε την όρεξη και στο παλιό πολιτικό κατεστημένο σύστημα στην Ελλάδα, αλλά και σε ακραίους κύκλους των Βρυξελών, οι οποίοι αμφισβητούν τα μέτρα ελάφρυνσης για τη μεσαία τάξη. Έτσι είναι. Δηλαδή, γυρνάμε πίσω στην πολιτική αντίληψη του 2015. Λοιπόν, να, το, να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Όπω καταλαβαίνετε, στα τέσσερα χρόνια που είμαι Υπουργό Οικονομικών έχω δει πολλέ εκθέσει. Δεν είναι από τι πιο αυστηρέ uh -huh. ε, εκθέσει. Δηλαδή, λέει και θετικά πράγματα και λέει όντω αυτά που είπατε εσεί για το κίνδυνο του στόχου. Uh, ναι. Αλλά το πρώτο είναι να καθιερώσουμε, να καταγράψουμε ότι έχουμε περάσει από αυτό το ε, πρόβλημα πολλέ φορέ. Το δεύτερο που θέλω να σα πω είναι ότι για τρία συνεχή χρόνια μας λέγανε οι Κομισιόν. Ναι και το Δουνουτού ότι δεν θα φτάσουμε στο στόχο. Και τι μας αναγκάζανε να κάνουμε, να περιμένουμε στο τέλος του χρόνου να δούμε τι είναι το υπερπλεόνασμα που μας κατηγορούσε εδώ η αντιπολίτευση και να το ξοδέψουμε στο τέλος με μέρισμα. Αυτό είναι κακή μακροοικονομική πολιτική. Γιατί είναι κακή μακροοικονομική πολιτική, γιατί περιορίζει την ανάπτυξη και είναι κακή κοινωνική πολιτική. Γιατί παρόλο που το λέτε παροχέ και το λέει η ναι. όχι εσεί, το λέτε παροχέ, τώρα πάμε με Για μόνιμα μέτρα. το λέει παροχές. Ναι, εσείς ναι, εσείς πώς, το λέτε ναι, μέτρα ελάφρυνση. Ναι, το λέτε ναι. διόρθωσα. Αλλά δεν είναι μέτρα ελάφρυνση, είναι μόνιμα μέτρα. Ναι. Άρα, τι είναι το σοβαρό, ποιο έχει τη μεγαλύτερη αξιοπιστία. Εμεί που για τρία χρόνια είχαμε υπερπλεονάσματα όταν μα λέγανε ότι δεν θα φτάσουμε ούτε καν στο στόχο, πόσο μάλλον να έχουμε υπερπλεονάσματα, ναι. ή εμεί που λέγαμε ότι δεν είναι σοβαρή πολιτική αυτό να περιμένουμε το Δεκέμβρη και να κάνουμε κοινωνικά μερίσματα. Εμεί πρέπει να χτίσουμε ένα κοινωνικό κράτο και άρα πρέπει να τα ξοδέψουμε αυτά τα λεφτά εκ των προτέρων. Θα υπάρχει συζήτηση με την Κομισιόν όταν είμαστε πάλι ναι. η κυβέρνηση και θα δούμε τι είναι οι αριθμοί. Αλλά έχει ένα πολύ μεγάλο δίκαιο ο κύριο Τσίπρα, ο πρωθυπουργό τη χώρα. Γιατί όταν είσαι ο αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση και λε, εγώ θα φέρω πέντε προ ένα αντί ένα προ ένα, δηλαδή για να μα καταλαβαίνουν. Για τι προσλήψεις, πέντε φεύγουν, ένα έρχεται και εμεί το έχουμε φτάσει στο ένα ένα, δηλαδή ένα φεύγει, ένα έρχεται, προφανώ ανοίγουν οι ωρέξει. Γιατί βλέπουν εδώ είναι τα δικά μα παιδιά που θα έχουν την ίδια πολιτική που έχουν οι συντηρητικέ δυνάμει και άρα χτίζουν ένα ε, σενάριο. Και το τελευταίο ναι. είναι το σενάριο αυτό είναι ήδη το παθή από τη μεριά τη Νέα Δημοκρατία. Τι λέει η Νέα Δημοκρατία, Στηρίζεται πάνω στο πρόγραμμα που Την έκθεση της Κομισιόν και λέει αυτά που σας υποσχέθηκα για τις φοροαλαμφρύνσει τελικά δεν μπορώ να τις κάνω όλες. Θα κάνω βέβαια, γιατί τέτοιοι είναι στη, στη δεξιά, τη μείωση για το φόρο ε, στις επιχειρήσεις». Δεν λέει κάτι τέτοιο η Νέα Δημοκρατία, λέτε ότι θα ε, το πει ε, Όχι, ετοιμάζεται. Λέει καμένη γη». Λέει ότι δε, είμαστε προβληματισμένοι. Η λέξη καμένη γη» δεν την έχει. Ε, εγώ την άκουσα εχθέ. Την άκουσατε γιατί εμεί δεν την ακούσαμε ακόμα. Από πού Καλά, το α, 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 Ο κύριο Μητσοτάκη δεν α, έχει πει τίποτα. Αν το πούνε τέτοιο. καμένη γη, πιστεύω δεν ότι πει πρέ, πει τέτοιο. πρέπει, πρέπει τέτοιο. να ανοίξει η γη και ένα κεραυνό θα του χτυπήσει το κεφάλι. Ο κ. Μητσοτάκη δεν έχει πει κάτι τέτοιο. Όχι, ο κύριος Μητσοτάκη δεν το έχω ακούσει. Να. Και αυτή είναι η επίσημη απόφαση τη Δημοκρατία. Αλλά ότι προετοιμάζουν να πούνε ότι είπαμε μια κουβέντα για φορολαφρύνσει για όλου, αλλά τελικά δεν μα βγαίνει για όλου, βγαίνει για του πλούσιου, δεν το αποκλείω. Έτσι, έτσι κάζετε εσείς, γιατί εάν είναι ένα στοιχείο της πολιτικής που επαγγέλλεται η Νέα Δημοκρατία από την πρώτη στιγμή εδώ και πάρα ναι, πολύ ναι, καιρό, το ναι, ναι. οποίο υπερτονίζει, είναι τη μείωση των φόρων. Ναι. Και μάλιστα αναλύει και με ποιο τρόπο η μείωση των φόρων θα δώσει μίξυ... τα κίνητρα για την ανάπτυξη τη οικονομία. Ακριβώ αυτό έλεγε και ο Τραμπ. Εσεί λέτε ότι θα τα πάρει πίσω. Εγώ λέω και να τα κάνει το λόγο, αλλά και να το κάνει. Θα έρθει η ανάπτυξη. Το έκανε ο Τραμπ, δεν ήρθε. Το έλεγε το λαϊκό κόμμα στην Ισπανία, δεν ήρθε. Το έλεγε η συντηρητική στη Βρετανία, δεν ήρθε. Και συγχρόνω οι μεσαίε τάξει, αυτό που δείξατε και στο βίντεο πριν, οι μεσαίε τάξει σε όλε αυτέ τι χώρε πληρώνουν περισσότερο περισσότερο για την ιδιωτική εκπαίδευση, περισσότερο για την ιδιωτική υγεία. Θα έρθουμε περισσότερο στη μεσαία τάξη. Και, και περισσότερο... Γιατί έχετε ιδιαίτερη σχέση εσείς με τη μεσαία τάξη Λεβαίως. και τα μέτρα. Ε, κύριε Τσακαλώτο, δηλαδή, εγώ, να εικάσουμε ότι δεν ήταν πολιτική η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, γιατί εγώ σα το έβαλα και σε πολιτική. πολιτικό πολιτική. πλαίσιο. Πολιτική ήταν. Αυτό που κατάλαβα εγώ από αυτή τη δήλωση είναι ότι ο κύριος Τσίπρας γυρίζει σε ένα πολιτικό πλαίσιο αντιπαράθεσης, να το πω έτσι απλά, με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς α, για, για τα οικονομικά μέτρα. Γιατί αυτό το πολιτικό σκεπτικό το είχατε εγκαταλείψει όλο αυτό το διάστημα, σε σε αρμονία με την Κομισιόν, είχατε άριστε σχέσεις μάλιστα με πολλούς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σημείο που η αντιπολίτευση κατηγορούσε, ας πούμε τον κύριο Μοσκόβηση ότι λίγο πολύ σας κάνει και πλάτες, να το πούμε έτσι. Και τώρα έρχεται ο Πρωθυπουργός και μιλάει για ακραίους κύκλους των Βρυξελών, οι οποίοι τώρα βρήκαν ευκαιρία, λόγω του αποτελέσματος των ευρωεκλογών, και έρχονται να χτυπήσουν το καμπανάκι και το μπαμπούλα. Το λάθος που κάνετε, κατά τη δική μου άποψη, πέστε αυτό που μου, λέτε, ναι. είναι ότι οι, Ευρωπαίοι, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί είναι ένα πράγμα. Μετά από ευρωεκλογέ, όπω καταλαβαίνετε, όλοι προσπαθούν να φτιάξουν το αφήγημά του. Υπάρχουν ναι. άνθρωποι στην Ευρώπη, στο Λαϊκό Κόμμα, που αγαπάνε τη λιτότητα. Δεν το θεωρούν αναγκαίο κακό. Είναι μέσα στο DNA του. Αυτό θέλουν να προωθήσουν. Ο κύριο Πρωθυπουργό, τι είπε, Ότι ενώ πρέπει να φτιάξουμε του συσχετισμού στην Ελλάδα. Να μην γυρίσουμε πίσω στη λιτότητα, να μην γυρίσουμε πίσω σε ένα κράτος που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του κόσμου, αλλά να πάμε μπροστά στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, να φύγουμε από τη στρατηγική της λιτότητας mm -hmm. και προφανώς δεν μπορεί να συμφωνήσει όλος ο κόσμος, ούτε στην Ευρώπη, ούτε στην Ελλάδα με αυτό. Δεν είναι λογικό. Ναι, εγώ το θέτω αυτό για να πάω και στο ερώτημα το παρακάτω. Ότι αν αυτή η ακραία κύκλη των Βρυξελών, που είπε σήμερα ο Πρωθυπουργό, επιμείνουν και μετά τι εκλογέ. Και στην περίπτωση που εσεί ανατρέψετε το αποτέλεσμα, όπω είπε ο Πρωθυπουργό, ότι και η γη γυρίζει και όλα γυρίζουν και το αποτέλεσμα μπορεί να γυρίσει. Απολύτω σωστά. Αν είστε οπότε ξανά κυβέρνηση, εσεί θα κάνετε, Θα πάτε σε νέα σύγκρουση. Όχι, με γιατί τους να πάμε ανιστες? σε σύγκρουση, εγώ σα είπα. Έχουμε το κλίμα το... τη δήλωση τη σημερινή του Πρωθυπουργού, εγώ αυτό κατάλαβα. Ναι, αλλά βγήκανε και αντιπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσμών και είπανε ε, χωρίς συζήτηση mm -hmm. ότι δεν έχουμε αυτό το δημοσιονομικό χώρο. Εμείς έχουμε πολύ μεγάλη αξιοπιστία στην Ευρώπη, ακριβώς για αυτό που σας είπα πριν, ότι για τρία συνεχή χρόνια εμείς είχαμε δίκιο... Και αυτοί είχαν άδικο. Μάλιστα, λέτε και ότι άρα... και πάλι η Κομισιόν έχει άδικο. Αυτό λέτε. Μα είναι σαφέ αυτό. Για είναι σαφέ. Εγώ γι' αυτό σα ρωτάω για να δω. Και το άρα, το άρα σας πρέπει νόμι. να δει ο ελληνικό λαό ποιου εμπιστεύεται. που επιβεβαιώθηκαν τα τρία προηγούμενα χρόνια Μάλιστα. ή αυτοί που πάλι λένε τα ίδια Μάλιστα. που λέγανε πέρυσι και πρόπερις και παραπρόπερις. Μάλιστα, λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε για να δούμε ένα κομμάτι της ειδησιογραφίας αυτά που πρόκειται να γίνουν τις επόμενες μέρες. Πέστε μας τι θα γίνει με την κατάθεση της τροπολογίας για τη μη μείωση του αφορολόγητου. του. Δηλαδή, θα πάρετε πίσω τη διάταξη που είχατε ψηφίσει για μείωση του αφορολόγητου του ορίου. Πότε θα κατατεθεί καταρχήν αυτή. Ε, σήμερα ή αύριο. Τη σήμερα ή αύριο. Να, ναι. Μαζί με την τροπολογία αυτή, ε, θα κατατεθεί και αντίστοιχη που θα καταργεί τα αντίμετρα που είχατε θεσμοθετήσει. Ναι, αλλά για να το καταλάβει ο κόσμο θέλει λίγο τα εξήγηση από αυτό. Αντίμετρα, ναι, αντίμετρα, ναι, ναι. Ναι. να πούμε δύο-τρία από αυτά. Όχι, να, 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 πρώτα αντίμετρα... να πούμε πρώτα το πλαίσιο. Πρώτα. Ναι. Να πούμε το πλαίσιο. Γιατί μα ανάγκασε το καλοκαίρι. Του Δουνουτού, ναι. του 17, να πάρουμε όπως λέτε εσείς 1% μέτρα αντίμετρα, mm -hmm. 19 και 20. Ναι. Μετά φάνηκε ότι είχε απολύτω άδικο το Δουνουτού και δεν χρειαζόταν αυτά τα μέτρα. Τι κάναμε εμείς προχωρήσαμε το 18 και κάναμε ένα κομμάτι των αντιμέτρων, προχωρήσαμε το 19, κάναμε ένα άλλο κομμάτι το αντι το ένφια. Φτιάξαμε mm -hmm. το επίδομα για παιδιά το αυξήσαμε. Yeah. Αυτό ήταν ήδη ψηφισμένα μέτρα για το 19 και 20 και εμείς το κάναμε, αρχίσαμε από το 18. Άρα ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των αντιμέτρων ήδη έχουν νομοθετηθεί. Δηλαδή το, το επίδομα στέγασης που είναι πολύ yeah. σημαντική πολύ σημαντικό αντίμετρο έχει ήδη μπει στην πραγματικότητα στη ζωή των ανθρώπων. Άρα τι θα κάνουμε τώρα. Θα ε, ξεψηφίσουμε το αφορολόγητο, ναι. τα, τα, τα αντίμετρα του 20 που δεν έχουμε ήδη κάνει, γιατί τα άλλα τα έχουμε κάνει... Να τα είναι... πούμε κάποια από Βεβαίως. αυτά. Είναι η κατάργηση ή η μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης, να μην πούμε όλες Αυτό τις όμως... λεπτομέρειες. Α... Μείωση συντελεστή φορολογίας σε ορισμένο επίπεδο εισοδημάτων, από 22% σε 20% αν καλά. Μείωση του έμφυα περίπου 70 ευρώ. Ε, μείωση στο 26% του φορολογικού συντελεστή για τα κέρδη επιχειρήσεων. Αυτά είναι αντίμετρα τα οποία θα καταργηθούν. Με μερικά από αυτά, αυτό που είπατε Πιο για το, Είπατε για το 28, στο 26 για το φόρο πάνω στι επιχειρήσει. Ναι. Αυτό ήδη έχουμε αρχίσει να το κάνουμε 1% ένα, κάθε χρόνο. Είπατε για το φόρο αλληλεγγύη. Οπότε αυτό... θα μείνουν όλα όσα έχουν τώρα. Όχι, όχι. όχι, 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 όχι θέλω, να θέλω, θέλω να είμαι δίκαιο. Ναι. Σα είπα, ένα μεγάλο κομμάτι ναι. των αντιμέτρων έχουν ήδη γίνει ή ήταν στο πακέτο που ανακοινώσαμε στο Ζάπιο για το 20. Άρα. Κοιτάξτε, να είμαστε όμω πολιτικά ε, σωστοί. No. Μα έλεγε η αντιπολίτευση όταν πρωτοέγιναν τα μέτρα αντίμετρα ότι δεν υπάρχουν αντίμετρα, υπάρχουν μόνο μέτρα. Μετά δεν μειώσαμε τι συντάξει. Μα τα δώσατε τα αντίμετρα. Και, και δώσαμε... μάλιστα τα δώσατε με το πολιτικό σκεπτικό να στηριχθεί η μεσαία τάξη, έτσι. Προσπαθούμε no. ο, όσο πάμε μπροστά να βοηθήσουμε και τη μεσαία τάξη. Τώρα που έχουμε την ικανότητα Θα μου απαντήσετε πρώτα εάν τα αντίμετρα. Αυτά τα οποία απομένουν, όπως λέτε εσείς, θα τα καταργήσετε τώρα ένα, μαζί ένα με την θερμοδέτηση μέρος, της μη μέρος, στο φορολόγιο. Ένα μέρο θα είναι στα, είναι στα μέτρα που ανακοινώσαμε μαζί με τον, ναι. τον Πρωθυπουργό στο Ζάπιο για το 2020. Και αφαιρούμε κάποια και βάζουμε κάποια άλλα. Για παράδειγμα, υπάρχει η μείωση στο φόρο ναι. αλληλεγγύη. Μειώνουμε λιγότερο κάποιου άλλου φόρου και αυξάνουμε, βοηθάμε τι επιχειρήσει με mm -hmm. άλλου τρόπου. Άρα είναι ένα λίγο διαφορετικό μείγμα. Πώ ούση... το δούμε σήμερα η αύριο του έγινε. πως θα το δούμε, <σχερ> 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 το, το έχουμε ήδη δει. Ήδη <σχερ> το στο ζάπιο έχουμε ανακοινώσει τα μέτρα του 2020, μάλιστα μειώνοντα και το στόχο για το 2020. Από 3,5% με 2,5% με το, με το σχέδιο που ανακοινώσαμε. Η Νέα Δημοκρατία μας λέει, θα είμαστε κυβέρνηση, θα φτιάξουμε την αξιοπιστία μας και μετά θα κάνουμε μειώσεις των στόχων. Εμείς λέμε, έχουμε αξιοπιστία, Δουλεύουμε πάνω σε αυτήν την αξιοπιστία και μειώνουμε από το 2020. Δεν, λέτε, δεν λέει κάτι τέτοιο ακριβώ η Νέα Δημοκρατία. Λέει ότι θα μειώσει το φόρο εισοδήματο κατευθείαν λέω, στο λέει, Τι λέει για τα πλεονάσματα, σα ρωτάω, ή σα ε, συζητάμε. Ναι. Τι λέει, πότε θα τα μειώσει τα πλεονάσματα το 3,5%, όταν έχει χτίσει την αξιοπιστία. Δηλαδή, να το δούμε πότε λέει θα είναι αυτό. σε δύο χρόνια ε, σταδιακά και εν τω μεταξύ θα έχει μειώσει του φόρου όμω. Αυτό λέει, αν, ναι. δε, αν δεν κάνω λάθο. Ναι, δε όταν θεί ο επόμενο αντιπρόσωπο τη Νέα Δημοκρατία, σα παρακαλώ, ρωτήστε τον πόσο υπολογίζουν το δημοσιονομικό χώρο θα σας για το 19. Δεν θυμάμαι τον αντιπρόσωπο <Για> τη Νέα Δημοκρατία <Για>, για να του τα πείτε. Γιατί είσαι πιο αξιόπιστο. Εγώ έχω προσπαθήσει να το μάθω αυτό. Δεν έχω καταφέρει. Μήπω έχετε καλύτερη ικανότητα εσείς εσείς να το κάνετε. Εσείς θα πάτε στο επόμενο Eurogroup. <Για> Την Τετάρτη. Ναι, γιατί στο τελευταίο φάνηκε ότι είμαστε ακέφαλοι. Μα ήταν δεν ήταν αυτό... ήτανε ήτανε στην στη... Όχι, ήταν στο Eurogroup και δεν ήταν η Ελλάδα στην ατζέντα. Ήταν οι ευρωεκλογέ και αποφάσισα να μην πάω. Εσεί ε... πηγα... πηγαίνατε πάντα. Ναι, ήτανε δεν ήταν στην ατζέντα. Όχι, πηγαίνω πάντα, ναι. αλλά όχι δύο εβδομάδε πριν από τι εκλογέ. Mm -hmm. Έτσι δεν ήταν. Ήταν πριν από τι εκλογέ. Δεν ήταν στην ατζέντα, αποφάσισα να μην πάω γιατί ήμουν πιο χρήσιμο εδώ. Μάλιστα. Να έρθουμε τώρα στη μεσαία τάξη. Ευχαρίστω. Ο ίδιο ο Πρωθυπουργό, μιλώντα πριν από δύο μέρε στην δημόσια τηλεόραση, είπε ότι αυτό ήταν το βασικό πρόβλημα τη ΣΥΤΑ. Ούτε τα επικοινωνιακά, ούτε οι συμπεριφορέ, όλα είχαν το ρόλο του, παίξαν το ρόλο του, είπε, αλλά το κεντρικό ήταν αυτό. Στη Μεσαία Τάξη εσείς έχετε μία ιδιαίτερη ιστορία. Το είδαμε και στο αρχικό βίντεο. Έχετε πει Ο... Το ένα ότι... βίντεο ήταν και από το 17. Ούτε καν, δεν είναι ναι. τώρα δηλαδή. Γιατί ναι, μας γι αυτό λένε ότι. είπα τώρα... έχετε ιστορία με τη Μεσαία γιατί Τάξη. Γιατί μα λένε ότι τώρα θυμηθήκαμε τα μεσαία στρώματα. Αυτό το, το πρώτο όχι, βίντεο όχι. ήταν από το 17. Έχετε πει μέχρι ότι είσαστε και κυβέρνηση ταξική μεροληψία σε ό,τι αφορά τη Μεσαία Τάξη. Θέλω να μου το εξηγήσετε αυτό. Γιατί αυτή η ταξική μεροληψία για τη Μεσαία Τάξη και αμέσω μετά θέλω να μου πείτε. Πού την προσδιορίζετε αυτή τη μεσαία τάξη, Ποια είναι η μεσαία τάξη για σα. Να το αρχίσουμε με το δεύτερο ερώτημα, γιατί αλλιώ θα είναι πιο. Να. Ποια είναι η μεσαία τάξη, είναι, η μεσαία τάξη είναι, για ένα σας. Είναι, είναι ένα κομμάτι που μπορεί να είναι μαγαζάτορε, Είναι ένα κομμάτι που μπορεί να είναι μικροεπιχειρηματίε, Μπορεί να είναι ένα κομμάτι που είναι ιδιωτική ε, δημόσιοι υπάλληλοι σε, στο, στα μεσαία στρώματα δηλαδή όχι top managers ναι, μη στα ε, τους μιλάτε αυτό. Υπάρχει... Ναι. Ναι, είναι, είναι τέσσερις ε, κατηγορίες ε, άρα, Συμπεριλαμβάνετε α... και του αγρότε εκεί, σε μεσαίωση. Όχι, ο... συνήθω όχι. όχι. Έχουμε ειδική άρα. πολιτική για του. Άμα θέλετε να το συζητήσουμε σε αυτό, συνήθω δεν είναι. Γιατί είναι αρκετά φτωχοί οι, οι, οι μεγάλη πλειοψηφία. Να φανταστείτε, το 85% των αγροτών δεν πληρώνουν κα, καν φόρο εισοδήματο, γιατί είναι κάτω από το όριο. Για να σα δώσω, γιατί να, δεν, να, το, να. δεν, το, λέω αυτό. Άρα, εμεί λέμε ότι πρέπει να έχουμε μια στοχευμένη πολιτική για τα μεσαία στρώματα που σιγά σιγά Καθώς βγαίνουμε από την κρίση, κάνουμε φοροαλαφρύνσεις, αλλά όπως ναι. είδατε και στο βίντεο, πρέπει οι, τα μεσαία στρώματα να έχουν και κάτι άλλο. Γιατί σε όλη την Ευρώπη είναι ζορισμένα τα μεσαία στρώματα, για αυτό που προσπάθησα Έχετε να σας να πω. να δούμε τα μεσαία στρώματα το τελειώσω αυτό όμως, γιατί είναι πολύ ναι, σημαντικό. Γιατί ναι. είναι το σημαντικό ιδεολογικό θέμα στην αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία τα μεσαία στρώματα παντού στη, στο δυτικό κόσμο, κόσμο ζορίζονται. Γιατί πληρώνουν περισσότερο για το σπίτι για τους, πληρώνουν mm. περισσότερο για την παιδεία και την υγεία και πληρώνουν περισσότερο για ιδιωτική ασφάλιση. Άρα και μείωση κάποιου φόρου να τους κάνεις, αν πληρώνουν όλα αυτά που είπα πριν, το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα είναι μικρότερο. Και γι' αυτό νιώθουν άσχημα. Γι' αυτό δεν ψήφισαν το Συντηρητικό Κόμμα στη Βρετανία, το Λαϊκό Κόμμα στην Ισπανία, το, το Γαλλικό Δεξιό Κόμμα. Γιατί αισθάνονται ότι οι δεξιέ ναι. κανονικέ. Εγώ είναι δεξιές... το αντίθετο στι ευρωεκλογέ, κύριε Τσακαλώφσκι. Ναι. Η μεσαία ναι. τάξη ψήφισε ναι. αυτό που εσεί λέτε Συντηρητικό Κόμμα και επειδή το ξέρετε καλύτερα από μένα, αλλά σε κάθε χώρα υπάρχουν ιδιαιτερότητε σε όλε τι κοινωνικέ ομάδε ή τάξη, όπως θέλετε πέστε το. Γι' αυτό σας είπα πριν, ελάτε να δούμε τη δικιά μας μεσαία τάξη και πώς εσείς την προσδιορίζετε και σε επίπεδο εισοδημάτων, όχι μόνο σε κοινωνικέ κατηγορίες, όπως μας περιγράψατε, για να δούμε με ποιο τρόπο ε, η μεσαία τάξη, να το πω έτσι, σας εκδικήθηκε στις ευρωεκλογέ. Γιατί τώρα ε, κάνετε ένα νέο άνοιγμα στη μεσαία τάξη, ο, το είπε και ο κύριος Τσίπρας, το είπε και ο Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίο προανήγγειλε σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ για τη μεσαία τάξη κλπ. Λοιπόν. λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε το πρώτο μα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε ακριβώ με αυτό.